Μια χαρά, είμαι ο Αποστόλης Τότσικας και προφανώς και είναι μεγάλη σας τιμή που είμαι στο PUF. Τελειώσαμε. Τώρα ξεκίνησε, περίμενε. Τι εννοείς, 5 λεπτά μου είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εγώ πάλι όχι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα σου πω. Όχι, δεν. Κάτι μικρό που είχε ένταση στη ζωή σου και της έδωσε νόημα, καταλαβαίνεις. Κάτι μικρό. Κάτι μικρό. Είναι γνωστό ότι έχεις πολύ μικρό πουλί, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η συμπεριφορά και η κατάσταση αυτή, ας πούμε. Προσπαθείς και το γυμναστήριο και φαντάζομαι και επειδή παίρνεις και πολλά αναβολικά για να σε τούμπανο, δεν θα σου σηκώνεται κιόλας. Εντάξει, παίζει παιδί μου, ό,τι νομίζεις, δεν ξέρω. Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Σου αρέσει έτσι να μου τη λες? Ρε παιδί μου, είναι επιθετικό το φλερτ, αλλά εντάξει, τι σημαίνει. Το φλερτ, ποιο φλερτ, δεν υπάρχει κάτι μεταξύ μας. Ναι, αλλά μήπως είναι η στιγμή να σε θα βοηθήσει αυτό το προφίλ σου. Α, ναι. Όλο σε το... ποιο προφίλ? Το προφίλ, του Facebook ή του Instagram? Όχι, στο προφίλ, το προφίλ. Σ' άρεσε, αυτό σ' άρεσε? Δεν ήταν ωραίο. Δεν το πιάσε. Το πιάσα και το... Ναι. Δηλαδή, τι προφίλ είναι αυτό? Παρ' μου και λάκα, δηλαδή. Αχου... Σ' άρεσε? Μ' άρεσε. Να σου πω κάτι. Δεν μ' άρεσε. Όχι, ρε, ρε, παιδιά! Χριστέ μου. Κάτι μικρό που έχει ένταση, τέλος πάντων, και έχει χαρακτηρίσει τη ζωή σου. Πες μου, για να προχωρήσουμε. Γιατί Χριστέ μου, γιατί να είμαι εδώ? Κάτι μικρό. Μικρό με ένταση. Μικρό με ένταση. Το αυτοκίνητό μου. Πολύ καλό. Εγώ θα έλεγα τα παιδιά, μικρό σε ηλικία κτλ. Όχι. Καλά θα κάνεις να μην τα ξαναπιάσεις το στόμα σου. Εντάξει. Θέλω να πεις που είσαι επαγγελματικά αυτή την περίοδο, κάτι άλλο? Είμαι στο Open TV, στο Για Πάντα Παιδιά. Ωραία. Μια κωμωδία. Ωραία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Γενικά δεν ασχολείσαι με τις φωτογραφίες, τώρα βγάζει μια ιρούλα, τη βάζεις όπως να είναι. Ναι. Και την τοποθέτηση την κάνεις χύμα. Χύμα. Δηλαδή, ναι, ναι. Μόλις έχεις ξυπνήσει, ναι, με την στο μάτι και παίρνεις, ας πούμε, το. Που λέει ο λόγος mini cracker από Παπαδοπούλου, ναι. Το κρατάς έτσι και λες παιδιά πάρτε. Δηλαδή δεν ασχολείσαι δευτερόλεπτο παραπάνω. Το έχω δει. Όχι. Με το ρολόι ούζο έτσι. Ούζο, ναι. Ούζο. Ούζο. 12. Οκ. Ούζου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί. Πιέστηκες. Δεν έχεις καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη. Στα αρχίδια σου. Με θέλουν όλοι και σε θέλουν. Έχεις, δηλαδή είσαι φοβερό στάρ, ας πούμε, θα λέγαμε. Φοβερός δεν είμαι, αλλά είμαι σούπερ. Ωραίο, μ' αρέσεις, αλλά θέλεις να μιλήσουμε για τη σεξουαλική κακοποίηση? Τι να πούμε για αυτό? Έχεις κάνει σεξ με άντρα? Κάτσε να σκεφτώ. Εντάξει, μεταξύ μας, ρε παιδί μου, είναι αυτό τώρα. Κάτσε λίγο. Όχι. Οκ. Okay. Ούτε στην έχουν πέσει, ας πούμε. Δηλαδή, ξεκίνησες να δουλεύεις από μικρός. Μου την είχαν πέσει μια φορά με μαχαίρι, μου ζητήσανε τα. Ωραία, λοιπόν, θες να πάρουμε μια φάρσα, ένα τηλέφωνο, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, μια φάρσα. Να φτιάξει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, έχεις κάποιο φίλο πιο επώνυμο από σένα? Έχω το κινητό τυχαία εδώ, δεν το ήξερα. Εντάξει. Πάρε την Τόνια, πάρε την Τόνια. Ωραία, λαμπράβο, δόξα τω Θεώ. Τη βρήκαμε τη φάση, θα ταιριάξει και με τις λέξεις. Έλα, πάλι καλά. Κάνε να απαντήσει. Το έχω φτιαγμένο τώρα έτοιμο. Πάρε ποιον να είναι, πάρε ποιον να είναι. Ένα τηλέφωνο. Κλείσε τα μάτια και πάρε τηλέφωνο. Ωραία. Πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Οκ. Okay. Πρόσεχε, περίμενε. Όχι, ρε. Έχετε, ρε. Να σου φέρω, να σου κάτσω στη σκάλα, να κάτσεις στη σκάλα. Θα το πάρω πάνω μου, γιατί ξέρω την επόμενη φοβερή αστεία ερώτηση και φοβερό παιχνίδι. Θα πάρω την Τόνια τη Σωτηροπούλου. Ελάτε, πάρε. Ωραία. Θα πρέπει να χρησιμοποιείς κάποιες φράσεις από αυτές που θα σου δείχνω εγώ μέσα στις κάρτες. Το κατάλαβες? Αλήθεια. Έλα, Τόνια μου, τι κάνεις? Έλα, καλά, εσύ? Καλά, κορίτσι μου, καλά, καλά. Πώς είσαι? Εδώ, στη... Αλουέλα.
Αλλού έλα. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Τι οκ, okay, Στόνια. Τέλος πάντων. Τώρα που πουλοβιδόθηκα, θέλω να μου πεις... Είσαι κουλή. Τι να σου πω. Είσαι κουλή. Ναι, γιατί, τι έκανα. Αλλά είμαι, ναι. Τι έγινε. Αυτό είναι... να σου πω, okay, πέραν αυτό, αυτού, καλό, με ωμέγα, αυτό, με αυτού, που λέμε και στον πόρα, πού θα πας αυτού. Ξέρεις τα τέκνα της Κάκνης, το μπαρ αυτό το, που έχει ανοίξει το καινούριο στην Μιχαλακοπούλου. Ποιο? Τα τέκνα της Κάκνης. Δεν σ' άκουσα μάλλον. Okay. Πώς λέγεται, ποιο? Τσινάβο ρε παιδί μου, τσινάβο, πώς να σου το πω. Πλατσά, όχι, δεν ναι, ναι, αβέλο, αβέλο ρελιές πολλές. Τι μου λες και εσύ μωρή κατέ, είσαι. Κατέ, ναι. Καλά είσαι τελ... Εντάξει. Άι μωρή μούτζα. Τι το έκλεισε. Ναι. Είχαμε κι άλλες. Είχαμε κι άλλες. Όχι, πώς την έκλεισες έτσι την κοπέλα. Εντάξει, ωραία. Δικαίωμά σου. Φουέγκο. Φουέγκο. Φουέγκο σημαίνει πυρκαγιά στα ισπανικά και στα λατινικά αμερικανικά. De fuego. Καμίνω όλη νύχτα στην πάρτι σου. Δε φεύγω. Θα μείνω απ' έξω για πάρτι μου. Ποτέ θα φύγει ποτέ. Φεύγω για μένα. Φεύγω για μένα να γνωρίζω καλά. Φεύγω για Μη φουέγγες. Τα γελιά σου κρατά ρητά έκτυπα τη μοίρα. Φύγε κι άφησε με... δεν το ξέρω αυτό καλά. Φουέγγω και φουέγγια κι άσε με να απομείνω μόνος μου. Φύγε κι άσε... Φύγε κι άσε με να απομείνω μόνος μου. Δεν το ξέρω πολύ καλά αυτό. Εντάξει, πες αυτό που ήξερες εσύ που έκανες το που διασκευασίες. Για τραγούδο. Δεν το ξέρω, είμαι τραγουδιστής. Τι είπες? Όχι, δεν είμαι τραγουδιστής. Εντάξει, οκ. Okay. Τελειώσαμε. Ωραία. Κι αν δεν τελειώσαμε, τελειώσε τώρα. Okay. Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς γίνει αυτή η πρόσεχε.